αυτό το λόγο ο Κύριος λέει. For this very reason, the Lord says. Ότι τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνουν. That the spiritual things can only be discerned spiritually. Πώς μπορείς να περιγράψεις κάτι τέτοιο στον Κύριο? How can you describe something like this to the Lord? Συγγνώμη, σε κάποιον που δεν γνωρίζει τον Κύριο. How can you describe something like this to a person that doesn't know of the Lord? Πώς μπορείς να του περιγράψεις αυτή την εμπειρία? How can you describe this experience to Όσο όμορφα λόγια και να χρησιμοποιήσεις, αν δεν το έχει εμπειρευτεί στη ζωή του. No matter what beautiful words you try to describe this with, if this person hasn't experienced it in their own αποκλείεται να σε καταλάβει. It is impossible for them to ever understand. Γι' αυτό πρέπει να είναι η προσευχή μας για τον κόσμο έξω, για τους γύρω μας. This is why this needs to be our prayer for the people out there, the people around us. Κύριε, άνοιξε τους τα πνευματικά μάτια. My Lord, open up their spiritual eyes. Άνοιξε τα μάτια τους, Κύριε, να σε καταλάβουν, να σε νιώσουν, Άγιε Θεέ μου. Open up their spiritual eyes, Lord, so that they will understand you, Lord, they will feel you. Άνοιξε τα μάτια τους να νιώσουν τη δική σου παρουσία να γεμίζει το είναι τους, Άγιε Πατέρα. Open up their eyes, Lord, so they will sense your presence filling up their lives. In the name of the Lord Jesus. Και προτού καθίσετε, ήθελα να προσευχηθούμε για κάποιο συνεργάτη μας στην Αθήνα, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο και χρειάζεται προσευχή. And before you sit down, I would like for us to pray for a coworker of ours, part of the ministry, who is in Athens. Εκτείνετε το χέρι σας και προσευχηθείτε για αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, χρειάζεται άμεσα θεραπεία. Extend your hand and begin to pray because he is in need of an immediate healing. Ο λόγος του Κυρίου λέει, αποστέλεις το λόγο. Σου και γιατρεύει αυτούς. The word of the Lord says that you send your word, Lord. Κύριε Θεέ μου, αυτό το πρωινό αποστέλλουμε το δικό σου λόγο, Κύριε. My Lord, this morning we send forth your word. Όχι τα δικά μας λόγια, όχι τη δική μας δύναμη. My Lord, not our own words or our own power. Αλλά αποστέλλουμε το λόγο σου, Κύριε, που γιατρεύει. But we are sending forth your word that heals. Πατέρα Θεέ μου, ό,τι και αν είναι αυτή η ασθένεια, όπως και αν την ονομάζουν οι γιατροί. Father God, no matter the name of this sickness or this disease, ο λόγος σου δεν έχει περιορισμούς. Your word has no limitations. Νεκρώνουμε κάθε μικρόβιο αυτή την ώρα. And we mortify every νεκρώνουμε right κάθε now. Τι που φέρνει ακαταστασία στην υγεία αυτού του αδερφού. Everything that is bringing dysfunction or malfunction in the health of και our brother. Και στο όνομα του Ιησού Χριστού τον διακηρύττουμε θεραπευμένο. And in the name of the Lord Jesus Christ we declare him healed. Και όπως πάντοτε, Κύριε, περιμένουμε να ακούσουμε τα καλά νέα, Άγιε Θεέ μου. And as always, my Lord, we are expecting to hear the good news. Φέρνουμε ενώπιον σου και οποιοδήποτε άλλο αδερφό ή αδερφή ασθενή και ζητά τις δικές σου προσευχές. Lord, we bring before you every brother and sister that are requesting your prayers for healing. Κύριε Θεέ μου, ο λόγος σου είναι που θεραπεύει, Κύριε. My God, it is your word that heals. Ο λόγος σου είναι η ζωή μας, Κύριε. Είναι η θεραπεία μας, Κύριε. Your word, Lord, is the source of our life. Είναι our healing. Ο άρτος των τέκνων, Κύριε Θεέ μου. But this is the bread of the children, my God. Και αυτή την ώρα περνούμε άφθονα το λόγο το δικό σου μέσα στη ζωή μας. And right now, Lord, we receive your word in abundance και in our lives. Και διακηρύττουμε ότι το σώμα μας, τα σώματα μας θεραπεύονται. Declaring that our bodies, Lord, are being healed. Δια των δικό σου πληγών, Κύριε Θεέ μου. By your stripes, our Lord Jesus. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού. In the name of the Lord Jesus Christ. Σε ευλογούμε και σε ευχαριστούμε. Lord, we bless you and we thank you.